Καλησπέρα, συντρόφισσες και συντροφοί, φίλες και φίλοι. Η εμπειρία από καταστροφές στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως και ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ένας κίνδυνος που παραμονεύει, υπογραμμίζουν ότι το σημερινό κράτος δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία, ούτε απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, όπως είδαμε ήδη, ούτε απέναντι σε τεχνολογικούς κινδύνους. Τι εννοούμε όταν λέμε ατύχημα μεγάλης έκτασης? Μιλάμε για μεγάλες πυρκαγιές, για μεγάλες εκρήξεις, για τοξικά νέφη που καλύπτουν τεράστιες περιοχές. Μιλάμε για ατυχήματα που επηρεάζουν ολόκληρες πόλεις, με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις και άλλα προβλήματα υγείας, καταστροφή υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος. Θα ρωτήσει κάποιος, συμβαίνουν πράγματι τέτοια ατυχήματα? Το πιο γνωστό, φίλες και φίλοι, το γνωρίζουμε όλοι, είναι αυτό στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας το 1984, με 3.800 θανάτους και 11.000 που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα προβλήματα υγείας, αλλά ο κατάλογος διεθνώς είναι πολύ μεγάλος. Ενδεχομένως κάποιος να πει, εντάξει, μήπως συνέβαιναν παλιότερα αυτά τα ατυχήματα και τώρα πια δεν συμβαίνουν διότι έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Το αντίθετο. Συνεχίζουν να συμβαίνουν σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Μόλις πριν μερικούς μήνες, τον Ιούλιο του 2021, έγινε μεγάλο ατύχημα με έκρηξη σε βιομηχανικό πάρκο στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας με 7 νεκρούς και 31 τραυματίες, με τοξική ρύπανση που επηρέασε όλη την περιοχή στην οποία εκτέθηκαν οι κάτοικοι. Τον Ιούνιο επίσης του 2021, μεγάλη έκρηξη χημικού εργοστασίου στο Ιλινόις της ΣΥΠΑ, προκάλεσε εκένωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της περιοχής λόγω τοξικής ρύπανσης. Η επικινδυνότητα αυτών των ατυχημάτων έχει να κάνει και με τη φύση των ουσιών, των επικίνδυνων ουσιών, αλλά και με τις μεγάλες ποσότητες με τις οποίες σχετίζονται οι σχετικές δραστηριότητες. Για να δούμε ένα παράδειγμα, όταν υπάρξει φωτιά και δημιουργία πύρινης σφαίρας, όπως λέμε το φαινόμενο μπλεύει, σε μια μεγάλη δεξαμενή υγρά αερίου, οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στη ζώνη επικινδυνότητας θα επηρεαστεί από το θερμικό και οστικό κύμα και το χειρότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος απόκρισης. Τέτοιο φαινόμενο ήταν αυτό που συνέβη στο ατύχημα που θυμόμαστε όλοι το 1999 στα Καμένα Βούρλα με το βιτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, με την έκρηξη που οδήγησε σε 4 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Τέτοιο φαινόμενο ήταν αυτό στο ατύχημα στο Μεξικό, που είναι από τα χειρότερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, που έγινε το 1984 και είχε σαν αποτέλεσμα 650 νεκρούς και περισσότερους από 6.400 τραυματίες. Αν από την άλλη, φίλες και φίλοι, το ατύχημα σχετίζεται με τοξική διαρροή ή με πυρκαγιά που καίει επικίνδυνα υλικά, το τοξικό νέφος που σχηματίζεται μπορεί να ταξιδέψει πολύ μακριά και ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου να επηρεάσει πολλές περιοχές. Οι επικίνδυνοι ρήποι μπορεί να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα, στην τροφική αλυσίδα, να επηρεάσουν την υγεία μας πολλαπλά και μετά από πολύ καιρό. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Στη χώρα μας είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ενός τέτοιου ατυχήματος. Ας σκεφτούμε μόνο ότι σε διάφορες περιοχές, στο Θριάσιο, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στην Ανατολική Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, στην Κρήτη, στην Καβάλα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας, λειτουργούν εγκαταστάσεις που υπάγονται και τυπικά στην οδηγία Σεβέζο. Πανελλαδικά, ο αριθμός τους προσεγγίζει τις 200. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία αφορά ειδικά τον κίνδυνο ενός τέτοιου ατυχήματος σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, εύλεκτων, εκρηκτικών και τοξικών. Είναι υπερβολή, λοιπόν, να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για ένα τέτοιο ατύχημα στη χώρα μας, αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές επικίνδυνες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, με κίνδυνο δηλαδή ενός ατυχήματος ντόμινο? Ασφαλώς όχι. Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε τον κίνδυνο όταν γνωρίζουμε ότι μέσα στις ζώνες επικινδυνότητας πολλών εγκαταστάσεων βρίσκονται οικισμοί, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νηπιαγωγεία, θεραπευτήρια, υποσταθμοί, πλήθος άλλων επιχειρήσεων με εκατοντάδες εργαζόμενους, οδοί μεταφοράς και άλλες δραστηριότητες. Θυμίζουμε ότι το μεγάλο ατύχημα με έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασμάτων στην Γαλλία το 2001, στην Τουλούζη,
ακριβώς επειδή λειτουργούσε εντός κατοικημένης περιοχής, είχε τεράστιες επιπτώσεις, 30 νεκρούς και πάνω από 2.240 τραυματίες και φυσικά άλλες ζημιές. Φίλες και φίλοι, μιλήσαμε πριν για τις πλημμύρες, για τους σεισμούς. Ας σκεφτούμε, είναι ή δεν είναι ακόμη μεγαλύτερος ο κίνδυνος για ένα ατύχημα μεγάλης έκτασης λόγω πιθανής πλημμύρας. Είναι ή δεν είναι ακόμη μεγαλύτερος ο κίνδυνος από την εκδήλωση ενός μεγάλου σεισμού σε περιοχές με επικίνδυνες εγκαταστάσεις. Τα ερωτήματα φυσικά είναι ρητορικά. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον υπάρχει ειδικός επιστημονικός όρος για τα τεχνολογικά ατυχήματα που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, λέγονται NATEC από τα αρχικά στα αγγλικά της απόδοσης αυτής της έννοιας. Τέτοιο ήταν το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, για παράδειγμα, μετά από το σεισμό και το τσουνάμι, η έκρηξη σε δηλητήριο στην Τουρκία μετά από σεισμό το 99, στην Τσεχία μετά από πλημμύρα το 2002 και πολλά άλλα. Ο αντίλογος που ακούμε από κυβερνητικά χείλη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι ότι εντάξει, υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις, αλλά η πιθανότητα εκδήλωσης ενός ατυχήματος δεν είναι μεγάλη, γιατί λαμβάνονται μέτρα, γιατί υπάρχει νομοθεσία που μας προστατεύει. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Τα πολύ νεκρά θανατηφόρα ατυχήματα στη χώρα μας, τα παρολίγων ατυχήματα, τα ατυχήματα μεγάλης ρήπανσης όπως η πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Μεταμόρφωση, το ναυάγιο στο Σαρονικό, αλλά και τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν και δεν καταγράφονται, όλα αυτά υπογραμμίζουν το αντίθετο. Ξέρουμε από την ίδια μας την πείρα ότι έστω και αυτή η σημερινή νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Το ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, όταν δεν λαμβάνονται τα μέτρα ασφάλειας, όταν δεν υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός, όταν δεν γίνεται προληπτική συντήρηση, όταν οι εργαζόμενοι πιέζονται να κάνουν επικίνδυνες εργασίες χωρίς την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας, όταν υπάρχει εντατικοποίηση και δεν επαρκεί το προσωπικό. Κάθε εργοδότης εξετάζει το αν και ποια μέτρα θα λάβει με κριτήριο την επίδραση που θα έχουν αυτά στην κερδοφορία. Ταυτόχρονα, το αστικό κράτος θωρακίζει την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και αυτό το κάνει, φίλες και φίλοι, και με την απουσία ελέγχου της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας, αλλά και με τη διατήρηση κενών στην νομοθεσία, ώστε να μην εφαρμόζεται αυτή αποτελεσματικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι τόσο μικρός ο αριθμός των επιθεωρητών περιβάλλοντος και των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας, που για να γινόταν έστω και μια απλή επίσκεψη για έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις θα απαιτούνταν χρόνια. Ή για να δούμε πιο συγκεκριμένα για τις εγκαταστάσεις σε Βέζο, η ίδια η νομοθεσία για την ανώτερη βαθμίδα επικινδυνότητας προβλέπει ότι υποχρεωτικά μόνο μια φορά το χρόνο να γίνεται έλεγχος. Τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές τους επικαλούνται ότι υπάρχουν τα σαταμέ, τα οποία επικαιροποιήθηκαν. Τι εννοούμε σαταμέ? Είναι τα λεγόμενα σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και άρα είμαστε προστατευμένοι. Φίλες και φίλοι, δεν αρκούν. Δεν αρκεί να υπάρχουν απλά κάποια σχέδια. Ως κόμμα έχουμε απαιτήσει επανειλημμένα να απαντηθούν τα πραγματικά ερωτήματα σε σχέση με αυτά τα θέματα. Υπάρχουν αποδεκτά κριτήρια για το πώς θα αποφασιστεί η ενδεδειγμένη δράση προστασίας του πληθυσμού, δηλαδή αν θα πρέπει να γίνει εκένωση ή προστασία σε κατάλληλους χώρους όταν γίνει ένα ατύχημα. Τι θα γίνει αν πάει να πραγματοποιηθεί εκένωση και φρακάρουν οι δρόμοι? Τα σχέδια που υπάρχουν λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων και πώς αυτοί αλληλεπιδρούν μέσα σε μια περιοχή, πώς δηλαδή αλληλεπιδρούν διάφορες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Υπάρχει επαρκές προσωπικό, οργάνωση, εξοπλισμός μέσα για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα όποια σχέδια? Υπάρχουν δρόμοι και μέσα διαφυγής αν απαιτηθεί να γίνει εκένωση? Υπάρχουν ασφαλείς και κατάλληλοι χώροι καταφυγής? Επαρκείς υποδομές για την περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας των πληγέντων? Ένα άλλο θέμα που έχει έρθει πρόσφατα στην επικαιρότητα. Έχουμε την εξέλιξη, την εκδήλωση της πανδημίας. Έχει ληφθεί υπόψη στα υπάρχοντα σχέδια το ζήτημα της διαχείρισης των προβλημάτων που μπορεί να προκαλούνται λόγω ακριβώς του ζητήματος της πανδημίας? Τα όποια σχέδια έχουν δοκιμαστεί στην πράξη? Έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί ο πληθυσμός? Φυσικά γνωρίζουμε ήδη την αρνητική απάντηση σε όλα αυτά. Επίσης, ομολογείται ότι στους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ρήπανσης
δεν παρακολουθούνται τοξικοί ρήποι που συνήθως εκλείονται από βιομηχανικά ατυχήματα, όπως είναι διοξίνες, φουράνια κτλ. Όσο για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας που συχνά ακούμε, σίγουρα αποτελεί πρόκληση να παρουσιάζεται ως μεγάλο επίτευγμα ότι, για παράδειγμα, θα μας έρθει ένα μήνυμα από το 112 στο κινητό, θα μας πούν ότι όσοι βρίσκεται στην περιοχή απομακρυνθείτε γιατί είναι σε εξέλιξη εκδήλωση ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης και όλα εντάξει. Πόσο μάλλον που σε δρόμους που ήδη υπάρχει σήμερα κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει και αν μας έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, μετρήσαμε νεκρούς και άλλες συνέπειες από ατυχήματα και καταστροφές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από όλα τα αστικά κόμματα. Για αυτή την εγκληματική πολιτική είναι συνένοχες όλες οι προηγούμενες αστικές κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Όλες υπηρετούν μια πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι όποιες αλλαγές μπορεί να παρατηρούμε στην πολιτική τους γίνονται όταν αλλάζουν οι ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τη μεγάλη κρατική παρέμβαση στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό που πραγματικά τους μοιάζει είναι τα πράσινα κέρδη για τους ομίλους. Υπάρχει διέξοδος σε όλα αυτά, σε αυτή την πολιτική? Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Υπάρχει ο δρόμος που οδηγεί στην κοινωνική ευημερία, ο σοσιαλισμός. Στο σοσιαλισμό, ο χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή το ποιες δραστηριότητες θα ενταχθούν σε μια περιοχή, τι έργα θα γίνουν, τι αποστάσεις ασφαλείας θα υπάρχουν, θα καθορίζεται με βάση την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Θα μπορεί τότε να υπάρξει ισόρροπη κατανομή των βιομηχανικών ζωνών. Η λειτουργία των παραγωγικών δραστηριοτήτων θα καθορίζεται με κριτήριο την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και των εργαζομένων και των κατοίκων. Και από ατυχήματα και από τη ρήπανση και από τον επαγγελματικό κίνδυνο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά και επιστημονικά εργαλεία. Στο σοσιαλισμό μπορεί να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπαίδευση του πληθυσμού. Τόσο τα επιτεύγματα της γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς πληθυσμού μετά από ατύχημα, όσο και η αρνητική πείρα από την περίοδο της υποχώρησης του κεντρικού σχεδιασμού στη Σοβιετική Ένωση, της χαλάρωσης της κρατικής επαγρύπνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας, επιβεβαιώνουν την υπεροχή του σοσιαλισμού. Σε ορισμένα παραδείγματα όπως το Τσερνομπίλ, η θετική αλλά και η αρνητική πλευρά αναδείχθηκαν ταυτόχρονα. Στο σοσιαλισμό, φίλες και φίλοι, όπου το κριτήριο του σχεδιασμού θα είναι η διευρυγμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος, μπορεί να διασφαλιστεί η φιλική πόλη για τους κατοίκους της και η ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, για αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, μπαίνουμε μπροστά καθημερινά στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή. Παλεύουμε για να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία εργαζομένων και πληθυσμού από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, με συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων. Δεν επιτρέπει ο χρόνος να το παρουσιάσω. Σας καλούμε λοιπόν να βαδίσουμε σε αυτό το δρόμο για να σταματήσουμε να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια, για να ζήσουμε επιτέλους τη ζωή που μας αξίζει.